Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αρχίζει η εκδήλωσή μας σχετικά με την παρουσίαση του βιβλίου για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της σύγχρονης εποχής, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης της σύγχρονης εποχής για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, που επιμελήθηκε το Τμήμα Δικαιοσύνης και Λαϊκών Ελευθεριών της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Η ολοκλήρωση του πρώτου βαθμού της δίκης ενάντια στο ναζιστικό εγκληματικό κατασκεύασμα της Χρυσής Αυγής, η καταδίκη της ηγεσίας της ως εγκληματικής οργάνωσης και η φυλάκησή της προσφέρεται για την εξαγωγή συνολικότερων και ευρύτερων συμπερασμάτων για το ταξικό, εργατικό, το λαϊκό και κομμουνιστικό κίνημα. Στην έκδοση του βιβλίου καταγράφεται και αποτυπώνεται η εξαρχής από το 2013 καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης μέχρι σήμερα η συλλογική, επίπονη και με αυταπάρνηση συμβολή των δικηγόρων πολιτικής αγωγής στην ανάδειξη της ουσιαστικής αλήθειας, στην στήριξη της κατηγορίας και στην ποινική καταδίκη των ναζιστών δολοφόνων. Ως δικηγόροι πολιτικής αγωγής του ΠΑΜΕ, θέσαμε όπως πάντα τη γνώση μας στην υπηρεσία του εργατικού ταξικού κινήματος και ως κομμουνιστές δικηγόροι πιστεύουμε ότι κάναμε το χρέος μας. Δεν έχουμε όμως αυταπάτες για το ρόλο του αστικού κράτους και της αστικής δικαιοσύνης και πορευόμαστε χωρίς κανένα εφησυχασμό. Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι απορρίφθηκε η αίτηση των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ για την άσκηση έφεσης αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ως οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής του ΠΑΜΕ, προβαίνουμε σε σχέση με το ζήτημα αυτό στην ακόλουθη δήλωση που σας διαβάζουμε. Προκαλεί αρνητική εντύπωση η απόρριψη της αίτησης των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, θυμάτων της δολοφονικής επίθεσης της Χρυσής Αυγής, για την άσκηση έφεσης από τον αρμόδιο εισαγγελέα κατά της δικαστικής απόφασης όσον αφορά τη μετατροπή του κατηγορητηρίου από το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας που πλήρως αποδείχθηκε στο πλημέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια και επιστέγασμα της επιλεκτικής και νομικά εσφαλμένης κρίσης του δικαστηρίου όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο σοβαρό κίνδυνο ατιμωρησίας των δραστών της επίθεσης λόγω παραγραφής του αδικήματος και στην σε κάθε περίπτωση στέρηση της παράστασης πολιτικής αγωγής των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και της συμβολής της στη στήριξη της κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί προσκεκλημένοι σύντροφοι και συντρόφισσες, δίνομαι το λόγο στον σύντροφο Δημήτρη Ξεκαλάκη, υπεύθυνο των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής και μέλος της Ιδεολογικής Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για τη δική του τοποθέτηση. Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συζητάμε σήμερα για μια σημαντική έκδοση. Η σημασία της απορρέει ανεξάρτητα από την επικαιρότητα της δίκης της Χρυσής Αυγής, κυρίως από την ανάγκη οι εξελίξεις να ερμηνεύονται από ταξική σκοπιά, προκειμένου να αντιμετωπίζεται πρώτον η επιχείρηση εξαγνισμού της αστικής δημοκρατίας και συσκότησης της σχέσης αίματος του φασισμού με το καπιταλιστικό σύστημα και δεύτερον η γνωστή μέθοδος επίθεσης ενάντια στο ταξικό εργατικό κίνημα με τη συκοφαντική θεωρία των δύο άκρων που τσουβαλιάζει τους λαϊκούς αγώνες με την ναζιστική εγκληματική δράση και εξομοιώνει εγκληματικές ενέργειες που θρέφονται και μέσα από τις διασυνδέσεις με τον κρατικό μηχανισμό με τη λαϊκή διαμαρτυρία που στοχεύει τους καπιταλιστές και το κράτος της δικτατορίας της αστικής τάξης με όποιο προσωπείο και αν εμφανίζεται. Η παρούσα έκδοση και η πλουσιότερη ηλεκτρονική έκδοση που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα αποτελούν μια συνέχεια στην εκδοτική προσπάθεια της σύγχρονης εποχής με μια σειρά ιστορικές και λογοτεχνικές εκδόσεις. Τέτοιες εκδόσεις είναι η έκδοση με τίτλο «Φασισμός και κοινωνική επανάσταση» που αναδεικνύει τους γενικούς όρους που ευνοούν την άνοδο του φασισμού με βάση την πείρα από τη Γερμανία και την Ιταλία, εκτιμήσεις του συγγραφέα
είναι έτσι διατυπωμένες που παρόλο το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερα από 80, σχεδόν 86 χρόνια, θα μπορούσαν να έχουν διατυπωθεί σήμερα. Επίσης, η έκδοση «Ποιος βοήθησε το Χίτλερ», η οποία επιχειρεί να αποκαταστήσει με επιτυχία, θα λέγαμε, και με ντοκουμενταρισμένο τρόπο την ιστορική αλήθεια απέναντι στο μύθο πως δήθεν η Σοβιετική Ένωση, υπογράφοντας στις 23 Αυγούστου του 1939 τον σύμφωνο μη επίθεσης με την Γερμανία, προκάλεσε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτόχρονα στην έκδοση αυτή αναδεικνύεται πως η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κινούμενοι από τη βαθιά εχθρότητά τους προς τη χώρα του σοσιαλισμού, πολύ πριν τον πόλεμο ακόμα, συστηματικά βοηθούσαν τον Χίτλερ με τη μέθοδο της επωνομαζόμενης πολιτικής του κατευνασμού. Με την εκδοτική μας αυτή προσπάθεια, επιδιώκουμε να αναδειχνεί το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού, τα αίτια που τον γεννούν και πάνω απ' όλα το συμπέρασμα ότι ο λαός δεν μπορεί να εναποθέτει τις ελπίδες του για την αντιμετώπιση του φασισμού στο ίδιο το σύστημα που τον γεννά. Να γίνει δηλαδή συνείδηση ότι το όψιμο και υποκριτικό ανάθεμα των αστικών πολιτικών δυνάμεων σήμερα στη Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να κρύψει τις ευθύνες τους για την άνοδο της Χρυσής Αυγής, ούτε τις στοχεύσεις τους να ενισχυθεί η εθνική ενότητα και ομοψυχία προκειμένου να εξασφαλίσουν τη στήχηση και την υπογραφή των εργαζόμενων στις ανάγκες του κεφαλαίου και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς του αστικού κράτους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η γνώση είναι δύναμη. Με αυτό το σύνθημα πορεύεται η σύγχρονη εποχή τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια. Το σύνθημα αυτό έχει για μας ιδιαίτερη σημασία. Η σημασία του απορρέει από τη βαθιά μας πεποίθηση ότι γνωρίζοντας τον κόσμο το τι πραγματικά συμβαίνει, ανακαλύπτοντας τις νομοτέλειες της ταξικής πάλης και τους αντικειμενικούς νόμους με βάση τους οποίους εξελίσσεται η κοινωνία, συνειδητοποιούμε την αναγκαιότητα και κυρίως τη δυνατότητα να τον αλλάξουμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αγαπητοί προσκεκλημένοι, στην εκδήλωσή μας παρευρίσκονται και μας τιμούν με την παρουσία τους αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, με επικεφαλής του Γραμματέα της ΚΝΕ, σύντροφο Νίκο Αμπατιέλο. Η Μάγδα Φίσα, μητέρα του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα. Οι κομμουνιστές συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, θύματα της ανθρωποκτόνας επίθεσης της Χρυσής Αυγής εις βάρος τους. Όλοι οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής της υπόθεσης του ΠΑΜΕ, συνήγοροι πολιτικής αγωγής της υπόθεσης της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και της ανθρωποκτόνας επίθεσης κατά των Αιγύπτιων αλλιεργατών. Οι καθηγητές Πανεπιστημίου, κύριος Γιάννης Μιλιός, κύριος Δημήτρης Πατέλης και Γιώργος Οικονομάκης. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας, που στο χώρο του φιλοξενείται και απόψινή μας εκδήλωση, κύριος Βρετάκος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει είναι ως εξής. Θα ακολουθήσει προβολή σχετικού βίντεο με θέμα τη δίκη της Χρυσής Αυγής, διάρκειας περίπου 20 λεπτών. Θα ακολουθήσει η ομιλία από τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, και παρεμβάσεις από τους δικηγόρους πολιτικής αγωγής του ΠΑΜΕ, σύντροφο Αντώνη Αντανασιώτη, υπεύθυνο του Τμήματος Δικαιοσύνης και της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το σύντροφο Παναγιώτη Σαπουτζάκη, δικηγόρο πολιτικής αγωγής του ΠΑΜΕ στη δίκη της Χρυσής Αυγής, και το σύντροφο Θεόδωρο Θεοδρόπουλο, δικηγόρο πολιτικής αγωγής επίσης στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Θα ακολουθεί αυτή στη συνέχεια της εκδήλωσής μας το βίντεο.
Έλα με το 3. Τον Γεώργιο Παπαδόπουλον για την πρώτη πράξη, την ποινή του θανάτου και καθαίρεση. Μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, στελέχη της μετέπειτα Χρυσής Αυγής, όπως ο ιδρυτής και αρχηγός της Νίκος Μιχαλολιάκος, είχαν επαφές με ανθρώπους της Χούντας, εθνικιστικές νεοφασιστικές ομάδες, αλλά και με γνωστούς αντικομουνιστές, ημνητές του Μεταξά, όπως ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, δικηγόρος υπεράσπισης του Γιάννη Λαγού στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αυτές οι δυνάμεις χαρακτηρίζονταν από πρωτόγονο αντικομουνισμό, ρατσισμό και μίσος για το εργατικό λαϊκό κίνημα. Είχαν ισχυρές διασυνδέσεις μέσα στην αστυνομία, στο στρατό, συνεργάζονταν με παρακρατικούς μηχανισμούς και υπηρεσίες. Επιδίδονταν σε ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα, τοποθετήσεις βομβιστικών μηχανισμών σε γραφεία του ΚΚΕ, άλλων κομμάτων και οργανώσεων νεολαίας, σε εφημερίδες, βιβλιοπολία, κινηματογράφους. Το 1978, το κέντρο της Αθήνας συγκλονίζεται από δύο ισχυρές εκρήξεις στους κινηματογράφους Rex και Έλλη, όπου προβάλλονταν αντιφασιστικές σοβιετικές ταινίες με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες. Για αυτές τις επιθέσεις συλλαμβάνεται μαζί με άλλους 9 ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, στα σπίτια τους βρέθηκαν διακηρύξεις αρχών, εμβλήματα, αλλά και φωτογραφίες με τους δράστες να φορούν στολές των ΕΣΕΣ. Ο Μιχαλολιάκος, λόγω έλλειψης στοιχείων για τη συμμετοχή του στις βομβιστικές αυτές ενέργειες, καταδικάζεται για παράβαση του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών μόνο σε 13 μήνες φυλάκιση. Στις δεκαετίες του 80 και του 90, η Χρυσή Αυγή, μαζί με άλλες φασιστικές περιθωριακές ομάδες, αρχίζουν να δρουν πιο οργανωμένα, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας. Εφάρμοζαν συχνά τραμπουκισμούς, ξυλοδαρμούς σε Έλληνες και αλλοδαπούς, αλλά και καταδρομικές επιθέσεις σε σχολεία, σχολές, διαδηλώσεις.
16 Ιουνίου του 1998, ο Δημήτρης Κουσουρής, φοιτητής και στέλεχος αριστεράς, πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων από ομάδα χρυσαυγητών. Το 2008-2009 ξεσπάει βαθιά καπιταλιστική οικονομική κρίση. Τα αλλεπάλληλα αντιλαϊκά προγράμματα των μνημονίων πυροδότησαν διεργασίες αναμόρφωσης σε όλο το φάσμα του αστικού πολιτικού συστήματος, τόσο στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας με την εκλογική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στο χώρο της ακροδεξιάς. Η ναζιστική Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύτηκε τις αντιφατικές συνέπειες της κρίσης για να προσεγγίσει εξαθλιωμένα και άνεργα τμήματα της εργατικής τάξης που είχαν υποστεί σοβαρή υποχώρηση στο βιωτικό τους επίπεδο. Όπως επίσης και τμήματα μικροιδιοκτητών σε διάφορους κλάδους που βίωσαν απότομα μια μεγάλη επιδείνωση της θέσης τους. Το πέρασμά της όμως από το περιθώριο στο προσκήνιο δεν θα ήταν εφικτό αν δεν στηριζόταν από το ίδιο το σύστημα και τμήματα της αστικής τάξης. Η Χρυσή Αυγή αρχίζει πλέον να πλασάρεται ως μια αντισυστημική δύναμη που συγκρούεται με τα κακοσκήμενα και θέλει το καλό των Ελλήνων. Να φύγουν αυτοί, να μείνουν τα λεφτά σε εμάς, να μπορέσουν και οι συντάξεις να ανέβουν και οι μισθοί να μην έχουμε ανέβουν. Αντιδραστικά συνθήματα που έκαναν την εμφάνισή τους στις πλατείες των αγανακτισμένων και προβλήθηκαν κατά κόρον από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως το γνωστό «έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα», προσέφεραν πολιτική κάλυψη στη Χρυσή Αυγή. Το Πάμπε πριν από λίγο φώναζε «κάψτε τη Βουλή, κάψτε τη Βουλή». Χρυσαυγίτες γνωστοί, άγνωστοι, που από το 1994 είχαν κάνει και είχαν κάψει το Πολυτεχνείο και ήταν εκεί έξω από τη Βουλή μία ομάδα και έλεγε όντως να καεί η Βουλή. Αυτή η πρημοδότησή της αποδείχθηκε πολύτιμη για το σύστημα. Για να συσκοτήσει το χαρακτήρα της κρίσης. Για να απομακρύνει τη λαϊκή αγανάκτηση από την ταξική πάλη, τη συλλογική οργανωμένη δράση. Αλλά και να στηριχτούν επιθετικά οι στόχοι του κεφαλαίου, που ήταν και η επίσημη πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Όχι έξω από το ευρώ. Όχι έξω από το ευρώ. Εντός της Ευρώπης και της Ευρωζώνης, λοιπόν. Αν λοιπόν ήταν η Χρυσή Αυγή, θα έμενε στο ΝΑΤΟ. Θα έμενε στο ΝΑΤΟ. Στις αμερικανικές εκλογές νίκησαν οι δυνάμεις που αντιμάχονται την παγκοσμιοποίηση, αντιμάχονται τη λαθρομετανάστευση. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη. Πρέπει να γνωριστούμε. Πρέπει να σας γνωρίσουμε. Πόσο χρονών ήσασταν το 1974? Εσείς σκέφτεστε να κάνετε οικογένεια? Είπαμε για τραμπούκους, η μάνα Φίσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και... πώς να το πω... σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Μου δίνεται την ευκαιρία έτσι να πω κάποια πράγματα. Ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, ακούσε τα κάλαντα στα γραφεία του κόμματος. Που κατά την εκτίμησή μου θα σας ενισχύσει εκλογικά, αλλά αυτό μένει να φανεί. Το μας όπλο, το δυνατό μας άλογο. Μαζί με τους εφοπλιστές μας, γιατί από εκεί πέρα ξαναρχιόμαστε. Τα ημερομίσια αυτά που παίρναμε μέχρι και πριν 2-3-4 χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλα και υψηλά σε σχέση με την κρίση. Θα μπορούσαμε να χαμηλώσουμε τα μεροκάματά μας, να εγγυηθούμε στους Έλληνες εφοπλιστές ότι αν φέρουν τα βαγόρια τους εδώ θα σταματήσουμε τις απεργίες που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια. Περιμένει
Έχουμε έναν περιφερειάρχη πολύ δυνατό που ξέρει την κατάλληλη στιγμή πότε πρέπει να γίνει κίνηση. Οι λακέδες, οι Πάμε και το ΚΚΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή εδώ την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Με όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν τους Αιγύπτιους που παίρνουν, που κάνουν ό,τι θέλουν, που πουλάνε τα ψάρια όπως θέλουν, που τα παίρνουν από όπου θέλουν, γενικά που δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Λοιπόν, εμείς τους δίνουμε από εδώ και πέρα θα δίνουμε λογαριασμό. Θα δίνουμε λογαριασμό στην Χριστία Αυγή. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω για αυτά πλώνω. Όλα τα παραπάνω ήταν μόνο η προπαρασκευή για μια ακόμα πιο επικίνδυνη στόχευση. Στην πράξη, η εγκληματική της δράση με τη δολοφονία Φίσα, την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και τις αμέτρητες επιθέσεις σε μετανάστες επεδίωκε να την κατοχυρώσει ως τη σιδερένια γροθιά του συστήματος ενάντια σε όποιον διεκδικεί τα δικαιώματά του. Εκεί ειδικά στη ζώνη, όπου έχει πολλά προβλήματα, όπου μεγάλα συμφέροντα, ενώ επιχειρηματικά ενδιαφέρονται για τον έλεγχο και του ταξικού κινήματος και των σωματείων εκεί και θέλουν να βάλουν δυνάμεις όπως τη Χρυσή Αυγή να πατήσει πόδι. Χτύπησαν δίθεν, λέει, κάποιους εργάτες. Ξέρετε, ο πρόεδρος έχει αλλάξει να πει επισκευαστική τη ζώνη. Τον λιώσανε και αυτόν, του λέει ότι θα σωστάσουμε και στο σπίτι σου μέσα την επόμενη φορά. Αν τελειώνουμε, του λέω να πούμε. Και δείτε, αυτά που ξέρετε τελειώσανε και στο πέραμα και παντού του λέει εδώ στον Πειραιά. Ναι. Άμα σε πάνε πάνω για καμιά γνώση αυτού του μαλάκα, ναι. Δεν το ξέρει, δεν τον έχει πει, εντάξει. Όλο αυτό το διάστημα, η Χρυσή Αυγή είχε διάβλους επικοινωνίας με αστικά κόμματα. Είχε την ανοχή πολιτικών και τοπικών παραγόντων, τη στήριξη πολυπλόκαμων μηχανισμών. Αυτό το βίντεο που υπέκλεψε ο Ηλίας Κασιδιάρης γράφοντας κατά τα φαινόμενα σε κρυφή κάμερα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, Τάκη Μπαλτάκο. Ποιος άλλος είχε όμως. Ποιος άλλος ήταν. Ποιος την έκανε τη ζημιά εκεί. Το πιο σημαντικό και ταυτόχρονα το πιο επικίνδυνο ήταν η θεσμική αντιμετώπιση της ως κανονικό κοινοβουλευτικό κόμμα. Μοιράστηκε υλικό της Χρυσής Αυγής σε παιδιά που ήρθαν να επισκεφθούν το κοινοβουλίο. Πολύ καλά το κατάλαβες. Και πού είναι το κακό. Εγκληματική οργάνωση δεν τους έχουν βγάλει. Τους ταλαιπωρούν και τους σέρνουν σε μια δίκη κρατώντας τους όμηρους. Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Τα παιδιά έρχονται να δουν το κοινοβούλιο. Γιατί να μην πάρουν υλικό της Χρυσής Αυγής. Κύριε Συντάπ, επαναλαμβάνω. Σας παρακαλώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Η φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Κύριε συνάδελφε, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Σε όποιους αρέσει είτε σε όποιους δεν αρέσει. Υπάρχει ένα κόμμα το οποίο ευρίσκεται στο κοινοβούλιο. Ο ελικόπτερο μετέφερε την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και βουλευτές της Επιτροπής Άμυνας στο Καστελόριζο. Άμεσα στους 9 βουλευτές που συνόδευαν την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ένα στον ΑΝΕΛ και 3 από τη Χρυσή Αυγή. Γιατί μόνο για Έλληνες, ρωτάνε πολλοί. Αυτή είναι η επιλογή μας. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια θεμητή πολιτική επιλογή που μπορεί να κάνει ένας φορέας. Μετά τη σύλληψη της Χρυσής Αυγής το 2013, χρειάστηκαν να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια για την ολοκλήρωση της δίκης σε πρώτο βαθμό. Οι ευθύνες βαραίνουν όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια οι Ναζί εγκληματίες κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, σπέρνοντας το φασιστικό ρατσιστικό τους δηλητήριο. Η χώρα έχει καταληφθεί από λαθρομετανάστες και πολύ σύντομα οι Έλληνες θα είμαστε μειοψηφία μέσα στην Ελλάδα. Μαζί με άλλες αντιδραστικές δυνάμεις έδωσαν άλοθη στην απάνθρωπη πολιτική και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των προσφύγων, δηλαδή στην πολιτική που εφάρμοσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις, μετατρέποντας την Ελλάδα σε φυλακή και αποθήκη ψυχών. Επικέστερη μεταχείριση αναμένεται να έχουν πολλοί κατηγορούμενοι σε πολύκροτες υποθέσεις με το νέο ποινικό κώδικα, ακόμα και με κατηγορίες για ποινικού κώδικα, τόσο ως προς το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής για την εγκληματική οργάνωση, όσο και ως προς το ζήτημα της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ευνοϊκότερη ποινική αντιμετώπιση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, όπως και τελικά έγινε. Η
επίψημη ευαισθησία κομμάτων και μηχανισμών του συστήματος για τη δράση της Χρυσής Αυγής, όχι μόνο δεσβήνει τις ευθύνες για την ανοχή που τις προσέφεραν, αλλά δεν είναι και αθώα. Και αυτό γιατί επιδιώκουν να την εμφανίσουν ως μια απλή παραφωνία της καπιταλιστικής κοινωνίας και όχι ως ένα από τα γνήσια και χρήσιμα στηρίγματα της δικτατορίας του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, αναζωπυρώνουν τη θεωρία των δύο άκρων, την ανιστόρητη εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού, που είναι η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά, εξισώνουν τις ενέργειες φασιστικών αντιδραστικών ομάδων με τους αγώνες του λαού, τη ριζοσπαστική και ανατρεπτική δράση. Μία σοβαρότερη Χρυσή Αυγή, να μην τη δεχτούμε, να υποστηρίξει, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτο σημείο. Και γκρέμισαν το σιδηρούν παραπέτασμα που είχε διχοτομήσει την Ευρώπη για δεκαετίες. Αυτό υπογράψατε! Το ΚΚΕ, το οποίο περιφράστως δηλώνει ότι στόχος του είναι η ανατροπή του συγκεκριμένου αστικού συντάγματος, όταν προφανώς και όποτε επιτρέψουν οι κοινωνικές συνθήκες, είναι εντός συνταγματικού τόξου ή εκτός συνταγματικού τόξου. Εάν το ΠΑΜΕ συνεχίσει να κάνει αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες, το κράτος θα επιβάλλει τον νόμο. Το δικαστήριο όμως θα νιώθει ότι υπάρχει μία πίεση η οποία σε μία δημοκρατία δεν είναι πρέπορσα για τη δημοκρατία αυτή η πίεση. Αυτά τα κάνουν οι φασίστες, αυτά τα κάνουν οι χρυσαυγίτες, αν όσοι θέλουν δηλαδή να κάνουν εκείνη η απόφαση. Θα μαζευτούν έξω από το εφετείο, θέμα είναι ότι φασίστε. Εμείς κάνουμε αυτά που τι θα κάνουν οι χρυσαυγίτες. Καθώς κρίθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που εκδόθηκε. Καταγγέλουμε την παρουσία της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Δεν έχουν καμιά σχέση με τον αγώνα των νησιωτών, τον αγώνα των μεταναστών, τον αγώνα των μυτιζινιών, τον αγώνα όλων των παγκόσμων. Καταγγέλουμε τον ρόλο. Ό,τι να μας φέρει, κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Η καταδίκη του ναζιστικού εγκληματικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής ήταν αναγκαία. Σε αυτό συνέβαλε η πάλη του λαού μαζί με το πλήθος αποδεικτικών στοιχείων που αποκαλύφθηκαν στη δίκη από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής. Για το μίσος του για μένα, οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Το ΚΚΕ και οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ πρωτοστάτησαν στο να αναδειχθεί τόσο στη δίκη όσο και σε πολιτικό επίπεδο ο ναζιστικός βαθιά συστημικός χαρακτήρας της. Ότι η δράση της απορρέει από το ότι είναι ναζιστική οργάνωση. Στη μνήμη του Παύλου καλούμε όλους τους επισκέπτες στο φεστιβάλ τώρα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Κουρασμένο βήμα του το ξέρω. Λόγω στους φασιστές σε κάθε γειτονιά. Αποδόσισα κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα βαρύτερα αποδόσισα κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου. Το κυριότερο είναι ο λαός να αντιμετωπίσει το κακό στη ρίζα του με την ανατροπή του συστήματος που εποάζει αυτό το αυγό του φιδιού, τον ναζισμό, τον φασισμό. Και τώρα καλείται στο βήμα ο σύντροφος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την ομιλία του. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά
Αυτές τις στιγμές η σκέψη μας δεν μπορεί παρά να βρίσκεται μαζί με τους κατοίκους της Σάμου, της Χίου, των άλλων νησιών που έζησαν τη σημερινή περιπέτεια με το μεγάλο σεισμό. Μια ακόμη φυσική καταστροφή που στοιχίζει δυστυχώς ανθρώπινες ζωές. Ειδικά για τα δύο παιδιά 16 και 17 χρονών που χάθηκαν, εκφράζουμε τα βαθιά συλληπιτήρια όλων μας προς τις οικογένειές τους. Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας σε όλους τους κατοίκους του νησιού, την ευχή να είναι καλά στην υγεία τους, αλλά και την ανάγκη τα προβλήματα γρήγορα να ξεπεραστούν και να αντιμετωπιστούν. Στέλνουμε όμως την αλληλεγγύη μας και στο γειτονικό τουρκικό λαό, που από ό,τι φαίνεται υφίσταται εξίσου οδυνηρά τις συνέπειες αυτού του σεισμού. Όλα αυτά έρχονται να μας θυμίσουν ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτε μεταξύ τους να χωρίσουν, γιατί βιώνουν τα ίδια προβλήματα, τα ίδια βάσανα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θεωρούμε ότι η έκδοση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής που έχετε στα χέρια σας, όπως και άλλες εκδόσεις που έχουν γίνει, δεν ήταν μόνο μια ανάγκη προκειμένου να γίνουν γνωστά στο λαό και την νεολαία όσα συνέβησαν σε αυτή τη δίκη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια υποχρέωση από τη μεριά του ΚΚΕ και της σύγχρονης εποχής. Υποχρέωση απέναντι σε όλους εκείνους, δικηγόρους, μάρτυρες, δημοσιογράφους, που όλα αυτά τα χρόνια ακούραστα και με πολλές και πάρα πολλές φορές εντελώς αθόρυβα, έδωσαν τη μάχη μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου για να αναδείξουν το συντριπτικό αποδεικτικό υλικό που είχαν στα χέρια τους και να αποκαλύψουν τελικά το ναζιστικό εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Υποχρέωση απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής, στις οικογένειές τους, απέναντι στον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάτ Λουχμάν, τους δεκάδες άλλους μετανάστες, πρόσφυγες, συνδικαλιστές, κομμουνιστές, απλούς αγωνιστές, αντιφασίστες που κυνηγήθηκαν, απειλήθηκαν, έπεσαν θύματα της εγκληματικής φασιστικής βίας. Πάνω απ' όλα όμως ήταν μια υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους που όρθωσαν το ανάστημά τους, αντιπάλεψαν τη Χρυσή Αυγή σε χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, όπως εδώ στο Κερατσίνι. Αλλά και υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά, τα νέα παιδιά, για να διαβάσουν, να μάθουν με στοιχεία και ντοκουμέντα πώς, ποιοι και γιατί φούσκωσαν τη Χρυσή Αυγή, να μάθουν για την ίδια την εγκληματική αυτή οργάνωση από την οποία απορρέει και η εγκληματική της δράση, τη ναζιστική της δηλαδή, τη ναζιστική οργάνωση. Αυτή η έκδοση μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στο φασισμό, αλλά πάνω απ' όλα ενάντια στις ίδιες τις αιτίες, το ίδιο το σύστημα που τον γεννούν, τον θρέφουν και τον χρησιμοποιούν με πολλαπλές στοχεύσεις σε βάρος του λαού και της νεολαίας. Θεωρούμε ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, μαζί με χιλιάδες άλλους αγωνιστές, όλα αυτά τα χρόνια κατέθεσαν τη δική τους συμβολή σε αυτόν τον αγώνα. Σε πολλά επίπεδα. Σε επίπεδο νομικό, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, με τους συντρόφους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στους συνδικαλιστές και κομμουνιστές του ΠΑΜΕ, σε επίπεδο ιδεολογικό, θεωρητικό, με πολύτιμες εκδόσεις της σύγχρονης εποχής που αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα του φασισμού, του ναζισμού ως γνήσια τέκνα του σάπιου αυτού συστήματος και φυσικά σε επίπεδο πολιτικό μέσα στους τόπους δουλειάς, στις συνοικίες, στις γειτονιές, στους χώρους της νεολαίας, εκεί που τελικά κρίνεται η αναμέτρηση για να ορθωθεί φραγμός, για να μην βρει χώρο το φασιστικό τέρας ή απάνθρωπη ναζιστική ιδεολογία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,
Η ποινική καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής ήταν μια πράξη αναγκαία. Η φυλάκιση της διευθυντικής ομάδας και των εκτελεστικών οργάνων ήταν μια πράξη αυτονόητη. Ο αγώνας όμως για να ιτηθεί οριστικά και αμετάκλητα η Χρυσή Αυγή, ο ναζισμός και οι διάφορες παραφιάδες τους σίγουρα δεν τελειώνει και δεν κρίνεται μόνο στις αίθουσες των δικαστηριών. Πολύ περισσότερο που ακόμη και σε νομικό επίπεδο υπάρχουν σημεία που μας ανησυχούν και που δεν θα πρέπει να επισκιαστούν βέβαια από τη συνολικά θετική απόφαση του δικαστηρίου. Δεν θα πρέπει, για παράδειγμα, λέμε εμείς, να επισκιαστεί η στάση της εισαγγελέως που έγινε σημείο αναφοράς της υπερασπιστικής γραμμής των ναζί εγκληματιών. Δεν θα πρέπει να επισκιαστούν οι μειωμένες ποινές που είναι τέτοιες και εξαιτίας της αναθεώρησης του ποινικού κώδικα που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και επικυρώθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα πρέπει να επισκιαστεί η μετατροπή του κατηγορητηρίου από κακούργημα σε πλημέλημα για την επίθεση στους συνδικαλιστές στο Πέραμα, που ανοίγει το δρόμο ακόμα και για την παραγραφή των σχετικών αδικημάτων. Δεν πρέπει να επισκιαστεί ότι ακόμα και σήμερα, μια βδομάδα μετά την απόφαση και πλέον, ο ναζιστής Παπάς παραμένει ασύλληπτος σε μια πρωτοφανή ανικανότητα του κράτους, τη στιγμή που το ίδιο το κράτος αποδεικνύεται ικανότατο, αποτελεσματικότατο, όταν πρόκειται να συλλαμβάνει 14χρονα παιδιά, να καταστέλει εργατικές, λαϊκές, νεανικές κινητοποιήσεις. Και φυσικά, δεν θα πρέπει να επισκιαστεί το γεγονός ότι αυτή η δίκη κράτησε πολλά χρόνια, με ευθύνη όσων βρίσκονταν στις κυβερνήσεις αυτά τα 7 χρόνια, που δεν πήραν όλα τα αναγκαία μέτρα που ζητούσαν και οι ίδιοι οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, γιατί προφανώς ήθελαν να παίζουν και πολιτικά παιχνίδια με την ίδια την εξέλιξη της δίκης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά κυρίως γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο φασισμός δεν πεθαίνει μόνος αν ο ίδιος ο λαός δεν τον τσακίσει με την πάλη του, αν δεν στερέψει η πηγή που τον γεννά, δεν εφησυχάζουμε. Δεν εφησυχάζουμε. Αναδεικνύουμε τις πραγματικές αιτίες που τροφοδότησαν την ίδια τη Χρυσή Αυγή. Αιτίες οι οποίες δεν εξαφανίστηκαν ούτε με τη σημερινή καταδίκη των ναζί εγκληματιών, ούτε με τον εξοβελισμό της από το αστικό κοινοβούλιο. Όπως πολύ εύστοχα και παραστατικά είδαμε στο βίντεο πριν, η ναζιστική Χρυσή Αυγή φούσκωσε, ή καλύτερα τη φούσκωσαν, σε συνθήκες μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, όπου με βασικό εργαλείο τα μνημόνια, τα αλλεπάλληλα αντιλαϊκά προγράμματα, τα διάφορα αστικά κόμματα επέβαλαν πρωτόγνωρα αντεργατικά μέτρα και αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να κλονιστεί η στήριξη που μέχρι τότε εξασφάλιζαν πότε με το καρότο, πότε με το μαστίγιο και το φόβο, τα παραδοσιακά κόμματα του δικομματισμού, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Δημιουργήθηκαν συνθήκες μιας πιο πλατιάς λαϊκής γνήσιας αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οργανώθηκαν μαζικές εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, προκλήθηκαν ισχυροί κλειδονισμοί στο αστικό πολιτικό σύστημα. Ήταν προφανές ότι το σύστημα έπρεπε να πάρει έκτακτα μέτρα χειραγώγησης της λαϊκής αγανάκτησης, έτσι ώστε αυτή να μην συναντηθεί με το ταξικό εργατικό κίνημα, με την αντικαπιταλιστική πάλη και προοπτική στην οποία καλούσε και για την οποία πάλευε το ΚΚΕ. Ήταν επίσης προφανές ότι το μέχρι τότε πολιτικό προσωπικό και η παγιωμένη από την μεταπολίτευση και μετά διάταξη δυνάμεων και κομμάτων δεν ανταποκρινόταν στις νέες ανάγκες της αστικής τάξης της Ελλάδας, αλλά και στη διατήρηση των διεθνών συμμαχιών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη.
Άλλωστε, ο κίνδυνος να μετατραπεί η Ελλάδα σε αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κάτι παραπάνω από υπαρκτός και η ανησυχία της αστικής τάξης αυξανόταν. Εκείνη την περίοδο φούντωσαν λοιπόν οι διεργασίες αναμόρφωσης του πολιτικού συστήματος, τόσο στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας με την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ και την εκλογική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στο χώρο της δεξιάς με βασικό στόχο να εμφανιστούν μορφώματα που εκτός των άλλων θα απορροφήσουν τις εθνικιστικές διαρροές της νέας δημοκρατίας αλλά και του λαού τότε, που είχαν εκτεθεί στα μάτια του λαού στο πλαίσιο της μνημονιακής αντιλαϊκής τους διακυβέρνησης. Τέτοιες δυνάμεις ήταν η Χρυσή Αυγή, αλλά και η ΑΝΕΛ, που στη συνέχεια αποτέλεσαν και κυβερνητικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύτηκε την κρίση για να ρίξει τα δίχτυα της σε ανέργους, σε ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων που απότομα έχασαν τη θέση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Τα μορφώματα αυτά και ιδιαίτερα η Χρυσή Αυγή βρήκε διάβλους επικοινωνίας με αυτά τα στρώματα μέσα σε διάφορες τότε εκδηλώσεις και δράσεις με αρκετά θολό περιεχόμενο των λεγόμενων αγανακτισμένων, όπως έλεγαν τα κανάλια, που με πολλούς τρόπους προμόταραν και διάφορα κέντρα του κατεστημένου σε ευθεία αντιπαράθεση όμως με το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα. Οι ευθύνες όσων συνυπήρξαν με τη Χρυσή Αυγή τότε, εκείνη την περίοδο, είναι μεγάλες. Και φυσικά αναφερόμαστε και σε πολιτικές δυνάμεις. Αυτές οι ευθύνες δεν μπορούν να κρυφτούν με έολα επιχειρήματα ότι δήθεν δεν αποδεικνύεται η φυσική παρουσία των ηγετών της Χρυσής Αυγής σε αυτούς τους χώρους. Όμως το κύριο πρόβλημα εδώ δεν ήταν αν βρέθηκαν εκεί ο Μιχαλολιάκος ή ο Κασιδιάρης με τη φυσική τους παρουσία, αλλά το ότι τα αποπροσανατολιστικά, ακόμα και αντιδραστικά συνθήματα που εκτράφηκαν εκεί, όπως το «έξω τα κόμματα», «έξω τα συνδικάτα» ή «το κλέφτες οι λίβδιν όλοι οι πολιτικοί», ήταν η τέλεια κάλυψη για να κάνει την ύπουλη δουλειά της η Χρυσή Αυγή. Και ταυτόχρονα το πρόβλημα ήταν η τέλεια στήριξη στο σύστημα, έτσι ώστε να εκτονωθεί τελικά η λαϊκή οργή, να συγκαλυφθεί ο καπιταλιστικός χαρακτήρας της κρίσης, να προχωρήσει η αναπαλαίωση αυτού του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος. Αναφερόμαστε σε εκείνες τις ομάδες τότε που λίγα χρόνια μετά φιγουράριζαν στις πλατείες των Μακεδονομάχων, μαζί αυτή τη φορά με τη Νέα Δημοκρατία, ξανά με αποπροσανατολιστικά και αντιδραστικά συνθήματα, προσπαθώντας έτσι να κρύψουν τον επικίνδυνο φιλονατοϊκό, φιλοϊμπεριαλιστικό χαρακτήρα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και πάλι αυτό προσπάθησαν να κρύψουν κάτω από το μανδύα του αντιεθνικισμού και ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα εξαπτέρυγα. Η Χρυσή Αυγή στήριξε και στηρίχτηκε ολόπλευρα από τμήματα της μεγαλοεργοδοσίας, όπως αποδείχθηκε και από την δολοφονική επίθεση ενάντια σε συνδικαλιστές στη ζώνη στο Πέραμα, από τους τραμπουκισμούς σε απεργούς λιμενεργάτες στον Πειραιά. Και όταν οι ναζί εγκληματίες δεν κυνηγούσαν συνδικαλιστές, μετανάστες, δεν έστειναν απεργοσπαστικούς μηχανισμούς και δουλεμπορικά γραφεία για να προμηθεύουν με τζάπα εργατικό δυναμικό τους μεγαλοεπιχειρηματίες, κατέθεταν εκατοντάδες ερωτήσεις στη Βουλή για λογαριασμό των εφοπλιστών των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Βέβαια, όλη αυτή η εγκληματική δράση δεν θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί αν οι ναζί εγκληματίες δεν είχαν διασυνδέσεις μέσα στον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό, μέσα στους μηχανισμούς καταστολής. Και δεν θα μπορούσε να ενισχυθεί η Χρυσή Αυγή αν δεν απολάμβανε την προβολή πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης που αποσιωπούσαν την ναζιστική της ιδεολογία και την παρουσίαζαν ως μια δήθεν αντισυστημική δύναμη. Απολάμβανε και την ανοχή του αστικού πολιτικού συστήματος,
των αστικών κομμάτων, μηδενός εξαιρουμένου, και ας βγάζουν τώρα μετά τη δίκη ο ένας τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Ανοχή δεν είναι μόνο ότι αντιμετώπιζαν τη Χρυσή Αυγή θεσμικά σαν ένα οποιοδήποτε κοινοβουλευτικό κόμμα. Ανοχή ήταν η συγκατοίκηση με φασίστες και συμπαθούντες τους σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια των άλλων κομμάτων. Ανοχή ήταν και η πρόσκληση και η κοινή παρουσία με τους Ναζί σε διάφορες εκδηλώσεις όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοχή ήταν να δίνεις βήμα, χώρο στη Χρυσή Αυγή, όπως έκαναν δήμαρχοι, περιφερειάρχες των άλλων κομμάτων, για να χύνει το φασιστικό, ρατσιστικό της δηλητήριο. Σε αντίθεση βέβαια με τους κομμουνιστές δημάρχους, με άλλους αγωνιστές που το αρνήθηκαν αυτό, έστω κι αν τους τύχησε αγωγές και διώξεις. Το ΚΚΕ ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του, έλεγε καθαρά πως η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, ακριβώς γιατί είναι ναζιστική, και στη δομή της και στην οργάνωσή της, πως οθεί, καθοδηγεί τα μέλη της στο να εγκληματούν σε βάρος συνδικαλιστών, αντιφασιστών αγωνιστών, μεταναστών, κομμουνιστών. Γι' αυτό έδινε τη μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολιά, στις σχολές, το κόμμα μας, για να απομονωθούν οι Ναζί, να μην βρίσκουν τόπο να σταθούν. Επιμέναμε και αμέσως μετά τις συλλήψεις της ηγετικής ομάδας πριν 7 χρόνια, επιμένει και τώρα το ΚΚΕ με την ολοκλήρωση της δίκης, ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός από όλους. Η απομόνωση της Χρυσής Αυγής και κάθε ναζιστικής οργάνωσης μπορεί να επιτευχθεί τελικά από τον ίδιο το λαό, από το λαϊκό κίνημα, δυναμώνοντας την πάλη για ρήξη με το σύστημα που γεννά, θρέφει και αξιοποιεί το φασισμό. Βεβαίως, οι διαπλοκές φασιστικών κομμάτων και ομάδων με μηχανισμούς του κράτους και μεγαλεοργοδοσίας, αλλά και η ανοχή από μεριάς του αστικού πολιτικού συστήματος, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι καινοφανές στην ιστορία. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Ο φασισμός τροφοδοτήθηκε και τροφοδοτείται από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, ενώ αυτή η στήριξη παίρνει ακόμα και τη μορφή της ανάθεσης της διακυβέρνησης ή και της συμμετοχής σε αυτήν, όταν αυτό υπαγορεύουν τα συμφέροντά του. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στην ιστορία από την ευθύνη της δημοκρατίας της Βαϊμάρης για την άνοδο των Ναζί στην εξουσία. Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης 1929-1933, οι ιδιοκτήτες των μονοπωλίων στη Γερμανία είχαν να αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη του αντικαπιταλιστικού κινήματος και το δυνάμωμα της επιρροής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας. Αυτός ήταν ο αντίπαλός τους, αυτό φοβούνταν. Η ανησυχία τους μεγάλωνε, γιατί η δύναμη των παλαιών αστικών κομμάτων συρρυκνώνονταν σημαντικά. Τα κόμματα της Βαϊμάρης, ανάμεσά τους και η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, στήριξαν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, τροφοδότησαν τη δημαγωγία του ανερχόμενου ναζισμού, κατέστειλαν εξεγέρσεις, απεργίες, ανασυγκρότησαν κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς του γερμανικού αστικού κράτους, από τους οποίους ξεπήδησαν στη συνέχεια οι ναζιστικές δυνάμεις. Παράλληλα, η γερμανική αστική τάξη ήθελε τη ρεβάνς από την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ την ίδια στιγμή τμήματα του διεθνούς κεφαλαίου, ισχυρά κράτη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στήριξαν τον Χίτλερ, γιατί έβλεπαν στην ενδυνάμωση της Γερμανίας μια δύναμη κρούσης ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Συνεπώς, η ίδια η δημοκρατία της Βαϊμάρης και το γερμανικό κεφάλαιο εξέθρεψαν το ναζιστικό τέρας. Τα τάγματα εφόδου των Ναζί δεν απείλησαν ποτέ την αστική δημοκρατία της Βαϊμάρης, την εξουσία δηλαδή του κεφαλαίου. Τουναντίον, τις πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες, λειτουργώντας συμπληρωματικά στις επίσημες κατασταλτικές αρχές κατά του εργατικού κινήματος.
Γι' αυτό και χρηματοδοτήθηκαν αδρά από διάφορους κύκλους της γερμανικής βιομηχανίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, Χίντεμπουργκ, ο οποίος όρκησε τον Χίτλερ καγκελάριο το 1933, είχε ψηφιστεί από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στο όνομα, μαντέψτε, του δήθεν μικρότερου κακού. Μικρότερο κακό θεώρησαν τότε τον Χίτλερ, αυτό το τερατώδες επιχείρημα χρησιμοποίησαν. Την ίδια στιγμή, μόνο ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας έλεγε «Όποιος ψηφίζει Χίτλερ ψηφίζει Χάιντερμπουργκ και όποιος ψηφίζει Χίντεμπουργκ ψηφίζει Χίτλερ». Θέση που οπωσδήποτε επιβεβαιώθηκε από τις κατοπινές εξελίξεις. Συνεπώς, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία της Βαϊμάρης καταλήθηκε από την ίδια την αστική τάξη της Γερμανίας όταν έπαψε να την εξυπηρετεί ως μορφή κρατικής διαχείρισης. Χωρίς τη στήριξη του γερμανικού κεφαλαίου και όχι μόνο, ο Χίτλερ δεν θα είχε ανέλθει ποτέ στην εξουσία. Αλλά και μετά τον πόλεμο, μια σειρά στελέχη που υπηρέτησαν την ναζιστική Γερμανία μετά το τέλος του πολέμου βρήκαν θαλπορή σε διάφορες καπιταλιστικές χώρες, ιδιαίτερα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι υπηρεσίες των ΗΠΑ πίστευαν ότι χάρη στο παρελθόν τους θα μπορούσαν να συνδράμουν στον αντικομμουνιστικό αγώνα. Και όπως έχει γραφεί, οι αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον σκέφτονταν ως εξής: κανείς δεν μισούσε τους Σοβιετικούς περισσότερο από τους Ναζί. Ο Βάλτερ Χαλστάιν, στέλεχος των Ναζί και διπλωμάτης της ναζιστικής Γερμανίας, μετά το τέλος του πολέμου έγινε ο πρώτος πρόεδρος της περίφημης Κομισιόν, της γνωστής μας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το 1958 έως το 1967. Είναι γνωστή επίσης η περίπτωση του Ναζί που είχε φτάσει και στη θέση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Ναζιστικής Γερμανίας, της Βέρμαχτ, ο οποίος μετά τον πόλεμο ανέλαβε υπηρεσίες στη Δυτική Γερμανία σε επιτελικές θέσεις στον τομέα της άμυνας και τελικά τον Απρίλιο του 1961 διορίστηκε πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Επίσης, ήδη από το 1950 άρχισαν να αμνηστεύονται με αμερικάνικη παρέμβαση όλοι οι τραπεζίτες και βιομήχανοι που είχαν καταδικαστεί ως εγκληματίες πολέμου λόγω της κρίσιμης στήριξης που παρήχαν στους Ναζί. Σε κάποιους μάλιστα επιστράφηκαν και οι κατασχεμένες περιουσίες. Και να φανταστεί κανείς για όλα αυτά ότι εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμα πάρα πολύ νοπά τα τεράστια εγκλήματα αυτών των Ναζί. Τα εγκλήματα όμως για το ναζιστικό παρελθόν δεν στάθηκαν εμπόδιο για να τους αξιοποιήσουν. Το αντίθετα μάλιστα, χάρη σε αυτά επιλέχθηκαν και αξιοποιήθηκαν από τον ιμπεριαλισμό. Η εναλλαγή στην μορφή άσκησης της εξουσίας του κεφαλαίου, το πέρασμα δηλαδή από την κοινοβουλευτική μορφή στην ανοιχτή φασιστική δικτατορία, δεν είναι επιλογή που οφείλεται σε κάποιους παράφρονες. Στο ίδιο πολιτικό συμπέρασμα καταλήγουμε αν ανατρέξουμε και την ελληνική ιστορία. Για παράδειγμα, η δικτατορία του 1967, αν και δεν είχε τα φυσιογνωμικά μαζικά χαρακτηριστικά του φασισμού, ναζισμού και δεν απέκτησε ποτέ ευρεία λαϊκή βάση, δεν ήταν ένα τυχαίο έργο κάποιων άφρονων αξιωματικών. Οι αξιωματικοί που πρωταγωνίστησαν βρίσκονταν ήδη σε σημαντικές θέσεις μέσα στον αστικό στρατό. Είχαν σχέσεις με τη CIA πριν εκδηλωθεί το πραξικόπημα. Η δικτατορία γεννήθηκε μέσα από την κρίση του αστικού πολιτικού συστήματος και με στόχο να το βγάλει από αυτή την κρίση. Στηρίχθηκε επίσης από τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, για να υπηρεστήσει τους σχεδιασμούς του στην Ανατολική Μεσόγειο, στην αντιπαράθεση με τις χώρες του σοσιαλισμού, στο Κυπριακό. Ως δυνατότητα, η αναστολή άρθρων του Συντάγματος και η επιβολή στρατιωτικού νόμου προβλεπόταν ήδη από το Σύνταγμα του 1952. Πρόβλεψη που υπάρχει ακόμη και στο σημερινό, σε έκτακτες καταστάσεις, με τη λεγόμενη κατάσταση πολιορκίας
που φωτογραφίζει ξεκάθαρα τον εσωτερικό εχθρό, δηλαδή το εργατικό λαϊκό κίνημα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το παραπάνω πολιτικό συμπέρασμα ότι η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία μπορεί να αγκαλιάζει φασιστικές δυνάμεις και ενίοτε να τους παραχωρεί και το τιμόνι του κράτους, δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αφορά και το παρόν και το μέλλον. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, ήταν πολλοί εκείνοι που έσπευσαν να πανηγυρίσουν και να ρίξουν ένα ετεροχρονισμένο ανάθεμα στη Χρυσή Αυγή. Μιλάμε φυσικά για πολιτικές δυνάμεις και παράγοντες και τμήμα των μέσων ενημέρωσης, για όλους εκείνους που σε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν τις πρόσφεραν της Χρυσής Αυγής κάλυψη, ανοχή και αρκετές φορές στήριξη. Θα πει κανείς ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όμως αυτός ο όψιμος από ορισμένους αντιφασισμός δεν είναι τόσο αθώος. Πολλοί, για παράδειγμα, αστεί πολιτικοί, δημοσιολόγοι, άλλοι, βρήκαν την ευκαιρία να επενδύσουν ξανά σε αυτό το ανιστόρητο, ανορθολογικό κατασκεύασμα της θεωρίας των δύο άκρων, της ταύτισης του κομμουνισμού με τον ναζισμό. Φυσικά, αυτό το κατασκεύασμα δεν είναι ουρανοκατέβατο. Είναι αποτυπωμένο και ως επίσημη πολιτική πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατυπωμένο σε δεκάδες κειμενά της, που φέρουν την υπογραφή όχι μόνο συντηρητικών και ακροδεξιών δυνάμεων, αλλά και σοσιαλδημοκρατικών και δήθεν νεοαριστερών. Γιατί η διάδοση αυτής της θεωρίας παραχάραξης της ιστορίας και της αλήθειας δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κυβερνήσεις, από άλλες κρατικές αρχές. Ποιον ωφελεί τελικά αυτή η θεωρία? Πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση αυτή τη θεωρία, απαγορεύονται σήμερα κομμουνιστικά κόμματα, απαγορεύονται σύμβολα, γκρεμίζονται μνημεία της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Στις ίδιες χώρες αποδίδονται πλέον τιμές από τα κράτη στους συνεργάτες των ΕΣΕΣ και των Ναζί. Συνταξιοδοτούνται για αυτή τους την άτιμη ιδιότητα. Στην ίδια τη δίκη της Χρυσής Αυγής, οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι τους, όταν δεν επιστράτευαν τα διάφορα απίθανα που ακούγαμε με τα πενιρλί και τους φούρνους και όλα τα άλλα, υιοθετούσαν ως υπερασπιστική γραμμή αυτό ακριβώς το κατασκεύασμα. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι τελικά είναι θεωρία εκτροφίου του ναζιστικού άκρου, εγκληματικών δηλαδή φασιστικών οργανώσεων. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής, αλλά και τη μεγαλειώδη συμμετοχή του εργαζόμενου λαού, της νεολαίας έξω από το εφετείο και τις αγωνιστικές κινητοποίησεις στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, βρήκαν αφορμή διάφοροι να ξεσαλώσουν πραγματικά, αναπαράγοντας τέτοιες απόψεις, ταυτίζοντας τους κομμουνιστές, τους αριστερούς, άλλους δημοκράτες αγωνιστές με τους φασίστες, αφού μιλάνε για κόμματα της αριστεράς που ποντάρουν στο διχασμό, λέει, της κοινωνίας, δικαιολογούν βιοπραγίες και άλλα τέτοια, και ότι η δικαιοσύνη πρέπει να τα αντιμετωπίσει και πάει λέγοντας. Αλήθεια, ποιον θέλουν να ταυτίσουν? Τον απεργό που μάχεται ενάντια στις απολύσεις με το φωνιά του Παύλου Φίσα? Το μαθητή που παλεύει για τη μόρφωσή του με τους ανθρώπους της νύχτας? Τους απαντάμε, το ΚΚΕ δεν έκρυψε ποτέ και δεν κρύβει ποτέ το πρόγραμμά του, τους σκοπούς του. Αγωνίζεται να ενώσει την πλειοψηφία του λαού απέναντι σε μια μικρή μειοψηφία που τον εκμεταλλεύεται, τον καταπιέζει, τον καταδικάζει στην αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, την αθλειότητα, γεννά το φασισμό με τη δύναμη της βίας του αστικού κράτους. Αυτή είναι η πραγματική αντίθεση που διαπερνά όλη την κοινωνία. Αντίθεση που βέβαια συσκοτίζουν με διάφορα ιδεολογήματα περί εθνικής ενότητας, ενιαίων συμφερόντων όλων, εθνικής οικονομίας και συμφέροντος και άλλα σχετικά. Αναπαράγονται με κάθε ευκαιρία επιζήμιες θεωρίες
που έχει καταδικάσει η ίδια ιστορία, όπως εθνικόφρονες από τη μια μεριά και μοιάσματα από την άλλη. Το ΚΚΕ παλεύει να αποκαλύψει, να φωτίσει και να εξαλείψει αυτή την πραγματική αντίθεση, ως τη μόνη προϋπόθεση για να μπορεί να ζήσει ο λαός μας με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της εποχής μας. Είναι αγώνας ταξικός και δεν μπορεί να γίνεται με διακηρύξεις ή μεγάλα λόγια, αλλά με τη δύναμη μόνο της λαϊκής οργάνωσης και πάλης. Φίλες και φίλοι, άλλοι μετά τη δίκη αναγορεύουν την απόφαση αυτής σε ένα ακόμη λόγο για να ανακτηθεί, λένε, η εμπιστοσύνη του λαού απέναντι στο αστικό κράτος και τη δικαιοσύνη. Επικράτησε, λένε, το κράτος δικαίου. Τι ξεχνάνε όμως, ότι ακριβώς αυτό το κράτος και οι ξεπερασμένοι πλέον θεσμοί εξέθρεψαν το φασισμό. Τμήματα αυτού του κράτους αποδείχτηκε και στη δίκη πως συνδέονταν, κάλυπταν, τροφοδοτούσαν την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης. Ξεχνάνε ότι αυτό ακριβώς το κράτος είχε αφήσει σκόπιμα ανενόχλητο για 20 και πλέον χρόνια αυτό το μόρφωμα να δολοφονεί, να κάνει πογκρόμ χωρίς συνέπειες. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ακόμα και ο Φωνιάς, αυτό το ελληνό υποκείμενο, ο Φωνιάς του Παύλου Φίσα, να λέει αμέσως μετά τη δολοφονία στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν πως δικό σας είμαι. Άλλοι λένε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια παραφωνία. Οι θέσεις της Χρυσής Αυγής όμως, όπως παραδείγματος χάρη να μειωθούν τα μεροκάματα για να έρθουν επενδύσεις, να σταματήσουν οι απαργίες για να μην χάνουμε επενδυτές, να δίνονται κίνητρα στους εφοπλιστές για να έχουν δουλειά τα ναυπηγεία, να δρουν αρμονικά ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούμε, λένε, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Όλα αυτά αλήθεια είναι παραφωνία? Κατηγορηματικά εμείς λέμε όχι. Είναι θέσεις που εκφράζουν και διαπερνούν όλο το αστικό πολιτικό σύστημα. Αν πιστέψει κανείς όσα λέγονται από τη Νέα Δημοκρατία, τότε για την άνοδο της Χρυσής Αυγής η ευθύνη βρίσκεται στην ακραία πόλωση της περιόδου των μνημονίων, όπως λένε, για την οποία πάλι, όπως λένε, την ευθύνη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν πιστέψει κανείς ένα άλλο τμήμα αστικό, πιο κοντινό στο ΣΥΡΙΖΑ, τότε ο φασισμός και η ακροδεξιά εισβάλλουν στην κοινωνία από τις νεοφιλελεύθερες ατζέντες, όπως αυτές εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία την περίοδο 2011-2014. Δυνάμεις πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας τελικά να βγάλουν λάδι το σύστημα που γεννά τον ναζισμό, τον φασισμό, λένε ότι μόνο ο εθνικισμός και ο νεοφιλελευθερισμός γεννάνε τέτοιες δυνάμεις. Βέβαια, όσοι τα λένε αυτά, κάνουν πως ξεχνάνε ότι για 4 και πλέον χρόνια συγκυβερνήτης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ΑΝΕΛ, ένα εθνικιστικό κόμμα, νεοφιλελεύθερο, που εφάρμοσε και πολιτική μνημονίων μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Η αλήθεια είναι και η ιστορική πείρα δείχνει ότι αβανταδόροι του φασισμού δεν είναι μόνο οι εθνικιστές, οι οπαδοί του νόμου και της τάξης, αλλά και όσοι εφαρμόζουν βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές ακόμα και στο όνομα της προόδου και της αριστεράς, συκοφαντώντας βέβαια τελικά αυτές τις αξίες, αυτές τις ιδέες. Ο εθνικισμός επίσης τροφοδοτείται και συμπληρώνεται και από τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου. Δεν τα ζήσαμε? Για παράδειγμα, την περίοδο της Νατοϊκής Συμφωνίας των Πρεσπών ακούσαμε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η ενίσχυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στα Βαλκάνια θα ανασχέσει τον εθνικισμό. Το ΝΑΤΟ, που έχει υποθάλψει το εθνικιστικό μίσος και έχει βάλει μπουρλότο στα Βαλκάνια, θα αντιμετωπίσει τον εθνικισμό. Ή ακούγαμε και το άλλο, ότι συλλήβδιν όποιος ήταν αντίθετος στο νατοϊκό χαρακτήρα της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι εθνικιστής. Αν αυτό δεν ήταν ευγενική χορηγία στην ακροδεξιά και τον εθνικισμό, τότε τι ήταν? Και οι δύο αναλύσεις, αν επιφανειακά το δει κάποιος, θα νομίσει ότι η μία είναι αντίθετη της άλλης. Τελικά
όμως συγκλίνουν σε κάτι βασικό. Ο φασισμός, σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις, μπορεί να είναι τα πάντα εκτός από αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή, γέννημα του συστήματος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Γνήσιο παιδί του καπιταλισμού, ούτε νόθο ούτε υιοθετημένο. Ο φασισμός πριν απ' όλα είναι καπιταλισμός, ένα από τα γνήσια και πολλαπλής χρησιμότητας πολιτικά στηρίγματα της δικτατορίας του κεφαλαίου. Γι' αυτό και ως μορφή της δικτατορίας του κεφαλαίου, ο φασισμός δεν μπορεί να καταπολεμηθεί ούτε με τεχνητές συγκολήσεις, ούτε με επικλήσεις στην αστική δημοκρατία. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν αποκόβεται από τη ρίζα του, από το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα. Γιατί, όπως είχε γράψει ο γερμανός κομμουνιστής διανοητής Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ομή και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε ως ΚΚΕ. Αυτός είναι ο δρόμος, έτσι ώστε ο φασισμός, ο ναζισμός, η Χρυσή Αυγή, οι διάφορες άλλες ομάδες γύρω τους, είτε με το ομό τους πρόσωπο, είτε με το συγκαλυμμένο δήθεν πιο σοβαρό προσωπείο, να πάνε οριστικά εκεί που ανήκουν, δηλαδή στο σκουπιδετενεκέ της ιστορίας. Είμαστε σίγουροι ότι εκεί θα τους τοποθετήσει οριστικά και αμετάκλητα η ίδια η πάλη του λαού μας, ο αγώνας για μια άλλη κοινωνία, μια εργατική, μια γνήσια λαϊκή εξουσία, με την οριστική κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την παρέμβαση του σύντροφου του Αντώνη του Αντανασιώτη, υπεύθυνου του Τμήματος Δικαιοσύνης και Λαϊκών Ελευθεριών της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και δικηγόρος στην πολιτική αγωγή της υπόθεσης του ΠΑΜΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η έκδοση που επιμελήθηκε το Τμήμα Δικαιοσύνης και Λαϊκών Ελευθεριών της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ αποτυπώνει, κατά τη γνώμη μας, μια μεγάλη νομική αλλά και πολιτική μάχη που δώσαμε. Σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική, θα μπορούσαμε να πούμε ιστορική δίκη, ήρθαμε σε επαφή ως πολιτική αγωγή με ένα τεράστιο αποδεικτικό υλικό. Ένα υλικό που επιβεβαίωνε με αναμφισβήτητο μάλιστα τρόπο συμπεράσματα θεωρητικά και ιστορικά αλλά και εμπειρικά στα οποία είχαμε ήδη καταλήξει πριν τη δίκη. Για το χαρακτήρα και το ρόλο της Χρυσής Αυγής, γενικότερα του φασισμού και του ναζισμού. Αλλά αυτή η επαφή και επιβεβαίωση ήταν, για όσους τη βιώσαμε, πραγματικά εντυπωσιακή, συχνά συγκλονιστική. Γιατί είναι άλλο να γνωρίζεις από τη θεωρία και την ιστορία ότι δεν μπορεί να συγκροτηθεί, να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί μια ναζιστική οργάνωση χωρίς τη μαζική εγκληματική δράση και άλλο να εμφανίζεται μπροστά στα μάτια σου μια ακτινογραφία τέτοιας οργάνωσης που δεν διστάζει να διαπράξει το πιο απετρόπαιο έγκλημα ποτισμένη μέχρι το μεδούλι από το ρατσιστικό και αντικομμουνιστικό μίσος. Είναι διαφορετικό να έχεις υπόψη σου, μέσα και από συγκεκριμένα βέβαια στοιχεία, ορισμένα από τα οποία είδαμε και στο βίντεο που προβλήθηκε στην αρχή της εκδήλωσης, τις διασυνδέσεις των υπηρεσιών του αστικού κράτους με τέτοιες εγκληματικές, φασιστικές και ναζιστικές οργανώσεις, και άλλο, να ακούς το στιγερό δολοφόνο του Παύλου Φίσα να απευθύνεται στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν με τη φράση «Είμαι δικό σας της Χρυσής Αυγής». Το ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν και ο ίδιος ο σύντροφος, ο γραμματείας του κόμματος. Είναι άλλο να αντιλαμβάνεσαι μέσα από ιστορικά παραδείγματα την απλόχερη στήριξη του φασισμού από το κεφάλαιο και άλλο να ξεδιπλώνεται μπροστά σου
μελετώντας τη δικογραφία, ένα ολόκληρο κοινό σχέδιο εργολάβων, εφοπλιστών και Χρυσής Αυγής για το χτύπημα του ταξικού σωματείου στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος και τη φυσική εξόντωση των στελεχών του. Ωστόσο, αυτό το υλικό απέτησε τη συλλογική, κοπιαστική και πολλές φορές βασανιστική προσπάθεια των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής για να ανεδειχθεί και να εμπλουτιστεί. Και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρειάστηκε όχι μόνο να επιστρατεύσουμε τις νομικές γνώσεις μας, αλλά κυρίως να αντλήσουμε ψυχική δύναμη από την ακλόνητη πίστη μας στο δίκιο της υπόθεσης της εργατικής τάξης και του λαού μας, από τη συνειδητοποίηση του χρέους μας απέναντι στα θύματα της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής. Και αυτό έπρεπε να γίνει μέσα σε αντίξωες συνθήκες που αφορούσαν την προκλητική στάση της εισαγγελέα της έδρας, που επιχειρούσε από την αρχή ακόμα της δίκης να αποδομήσει το κατηγορητήριο με αποκορύφωση την απαράδεκτη αθωωτική της πρόταση. Τους τραμπουκισμούς και τις επιθέσεις των χρυσαυγητών μέσα και έξω από το δικαστήριο, σε μάρτυρες κατηγορίας, ακόμη και σε συνηγόρους της πολιτικής αγωγής, στην προσπάθειά τους να αποπροσανατολίσουν και να παρελκύσουν τη διαδικασία. Και βέβαια, τις αρνητικές συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, με ευθύνη των κυβερνήσεων τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που οδήγησαν και στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσής της. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το υλικό της δίκης απέδειξε, όπως προαναφέραμε, ότι η Χρυσή Αυγή ως γνήσια ναζιστική οργάνωση έχει στο DNA της τη μαζική εγκληματική δράση σε βάρος μεταναστών, αντιφασιστών, συνδικαλιστών του ταξικού εργατικού κινήματος, κομμουνιστών, ότι διαθέτει ισχυρά πλοκάμια στις υπηρεσίες του αστικού κράτους και σοβαρά στηρίγματα από τη μεγαλοεργοδοσία. Φωτίστηκε ωστόσο έντονα από το υλικό της δίκης και ο πολλαπλά χρήσιμος ρόλος τέτοιων εγκληματικών φασιστικών ναζιστικών οργανώσεων όπως της Χρυσής Αυγής για την εξουσία του κεφαλαίου. Συγκεκριμένα για την αξιοποίησή της ως δύναμη κρούσης ενάντια στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, ως πολιτική εφεδρεία για δύσκολες καταστάσεις όπως η προηγούμενη οικονομική καπιταλιστική κρίση, ως εργαλείο για τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας και τη διάδοση του αντικομμουνισμού συχνά του πιο πρωτόγονου και χυδαίου, ως φόβητρο για την ανοχή και στήριξη φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων με βάση τη λογική του μικρότερου κακού. Γι' αυτό το αστικό κράτος και οι θεσμοί του ούτε θέλουν ούτε μπορούν ποτέ να ξεκόψουν οριστικά από το φασισμό. Άλλωστε, οι επιοικείς ποινές που επιβλήθηκαν στους ναζιστές δολοφόνους, όπως και η επιλεκτική και νομικά εσφαλμένη μετατροπή του κατηγορητήριου στην υπόθεση των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, καθώς και η απόρριψη της σχετικής αίτησης για έφεση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκαλούν αρνητική εντύπωση και προβληματισμό. Δεν δικαιολογείται λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, καμία επανάπαυση, κανένας εφησυχασμός. Γιατί με το φασισμό δεν τελειώσαμε, αφού δεν τελειώσαμε με το σύστημα που τον γεννάει και τον τρέφει, επειδή τον έχει ανάγκη. Ιδιαίτερα σήμερα, σε συνθήκες νέας πιο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, όπου τα δύσκολα έρχονται ξανά, το σύστημα με τη μορφή σήμερα της αστικής δημοκρατίας θωρακίζεται απέναντι στον εχθρό λαό, με νέα πιο σκληρή κατασταλτική νομοθεσία, όπως με τον πρόσφατο νόμο για τις διαδηλώσεις, τη σφοδρή επίθεση στο συνδικαλιστικό κίνημα και το απεργιακό δικαίωμα, το πιο εκτεταμένο και βαθύ ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων και του λαού, το απάνθρωπο κυνήγι μεταναστών και προσφύγων, την κλιμάκωση του αντικομμουνισμού μέσα και από την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, όλα αυτά δηλαδή που λιπαίνουν το έδαφος για την ανάπτυξη του φασισμού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,
την ικανοποίηση και τη χαρά, την ψυχική ανάταση που νιώθει ο λαός μας, που νιώθουμε όλοι, για την νικηφόρα έκβαση της δίκης, τα συμπεράσματα από αυτήν. Μπορούμε και πρέπει να μετουσιώσουμε σε πηγή νέας πιο βαθιάς συνειδητοποίησης και έμπνευσης, σε αγώνα που να στοχεύει το πραγματικό αντίπαλο, τη ρίζα του κακού, δηλαδή τη βάρβαρη δικτατορία του κεφαλαίου σε όλες τις μορφές της. Για να πάρουν επιτέλους αληθινή εκδίκηση τα όνειρα όλων των θυμάτων του φασισμού, όλων των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου, όλων των καταπιεσμένων και κατατρεγμένων στη χώρα μας και όπου γης, για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα δεσμά της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ακολουθεί ο σύντροφος ο Τάκης Σαπουτζάκης, δικηγόρος της πολιτικής αγωγής στην υπόθεση του ΠΑΜΕ. Φίλοι και σύντροφοι, να βγάλουμε μάλλον τη μάσκα να μπορέσουμε καλύτερα. Η απόφαση του πρώτου τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών, που εκδόθηκε μετά από κοπιώδη διαδικασία 5,5 ετών, 20 Απριλίου του 2015 μέχρι 22 Οκτωβρίου του 2020, διαπίστωσε το χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής σαν εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, που υπήχθη από το δικαστήριο στη διάταξη του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα περί εγκληματικών οργανώσεων, δηλαδή μαφία, κόζα νόστρα, καμόρα κλπ. Είναι εντυπωσιακό, πλην όμως αναμενόμενο, ότι οι χρυσαυγίτες κατηγορούμενοι, καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής και της αποδεικτικής διαδικασίας, προσπάθησαν να αποποιηθούν την ιδεολογία τους, δηλαδή τον ναζισμό, παρά το ότι εισφέρθηκαν στο δικαστήριο εκατοντάδες φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, το ίδιο τους το καταστατικό, κατέθεσαν εν όρκος πολυάριθμοι, απολύτως αξιόπιστοι μάρτυρες, που απέδειξαν ότι η Χρυσή Αυγή από τη ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα είναι μια αμιγώς εθνικοσοσιαλιστική, ναζιστική δηλαδή, οργάνωση που διέπεται από την αρχή του Führer Prinzip, δηλαδή αρχή του αρχηγού, η οποία ήταν η θεμελιώδης αρχή του γερμανικού ναζιστικού κόμματος, του Αδόλφου Χίτλερ. Άλλωστε, όπως είδαμε και προηγουμένως στο ντοκιμαντέρ, ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος έχει ομολογήσει δημόσια ότι είμαστε η σπορά των ιτημένων του 1945. Δηλαδή, των Γερμανών ναζιστών που ιτήθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και παραδόθηκαν στα σοβιετικά στρατεύματα στο Βερολίνο τον Απρίλιο του 1945. Δηλαδή, ενώ αποδείχθηκε περίτρανα ότι είναι θαυμαστές και ομοειδεάτες των κατακτητών της πατρίδας μας, οι ίδιοι γνωρίζοντας ότι ο λαός δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί την απεχθήδη ιδεολογία τους, επιχείρησαν να καλυφθούν με τη λεοντή του εθνικιστή. Παρότι ο εθνικισμός, που διακρίνεται βεβαίως από τον γνήσιο πατριωτισμό, δεν είναι δυνατόν να επικροτηθεί, εν τούτης οι χρυσαυγίτες δεν είναι καν εθνικιστές, παρά μόνο ακρεφνείς ναζιστές. Από την όλη αποδεικτική διαδικασία, αλλά και από πλήθος ντοκουμέντων, προέκυψε αδιαμφισβήτητα ότι η Χρυσή Αυγή, η οποία θέλησε να ψαρέψει σε πθολά νερά και να εμφανιστεί ως δήθεν αντισυστημική δύναμη, στην πραγματικότητα είναι μέρος του κυριάρχου συστήματος, το οποίο υπηρέτησε πιστά και είναι διασυνδεδεμένη με κύκλους τόσο των δυνάμεων ασφαλείας όσο και επιχειρηματιών εργοδοτών. Να τονίσουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης που δέχθηκαν τη νύχτα της 12ης προς τη 13η Σεπτεμβρίου του 2013, οι σύντροφοί μας, συνδικαλιστές του Συνδικάτου Μετάλλου και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, από τα πάνωπλα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, κατά την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά οι άοπλοι σύντροφοι Σωτήρης Πουλικόγιαννης, Ιορδάνης Πουντίδης, Μιχάλης Βαξεβάνης, Δημήτρης Διαμαντάκης, Καραμπέρης Ζήναμαρης κλπ., εποχούμενοι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, παρακολουθούσαν από την αρχή μέχρι το τέλος την επίθεση, δίχως να επέμβουν, με αποτέλεσμα πρώτον οι επιδρομείς να δράσουν ανενόχλητοι, δεύτερον, αφού τελείωσαν την εγκληματική τους δράση, να διαφύγουν.
Μόνο 4 από αυτούς συνελήφθησαν εκ των υστέρων αφού εντοπίστηκαν από τα θύματα κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης με την επίδειξη φωτογραφιών. Να σημειωθεί δε ότι η επιδρομική επίθεση των ταγμάτων εφόδου έγινε σε απόσταση μόνο 40 έως 50 μέτρα από το ΑΤΑΦ, αστυνομικό τμήμα περάματος, από τη δύναμη του οποίου δυσεμφανίστηκε. Τα στελέχη του Συνδικάτου Μετάλλου αντιμετώπισαν από το έτος 2008 δεκάδες μηνύσεις από την πλευρά των εργοδοτών επιχειρηματιών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης με στόχο να τους αναγκάσουν να αναστείλουν τη συνεπή ταξική αγωνιστική τους δράση. Στα δικαστήρια του Πειραιά βρισκόμασταν επί χρόνια, σχεδόν καθημερινά, υπερασπιζόμενοι τους συντρόφους, οι οποίοι παρά τις δικαστικές διώξεις συνέχισαν απτόητοι να αγωνίζονται για καλύτερους όρους εργασίας, ασφάλεια κατά την παροχή της, καλύτερα μεροκάματα. Στις δίκες αυτές κηρύσσονταν αθώοι, επιβεβαιώνοντας το σαθρό των κατηγορητηρίων. Όταν οι εργοδότες το 2012 διαπίστωσαν ότι αυτή η μέθοδος δεν αποδίδει, ανέθεσαν στη Χρυσή Αυγή, που εκείνη την εποχή ήταν ανερχόμενη, να καθαρίσει εντός εισαγωγικών για λογαριασμό τους. Έτσι, πρώτον, όπως ο Πουλικόγιαννης κατέθεσε στη δίκη, αλλά και προανακριτικά μέρος των εργοδοτών, ανέθεσαν στη Χρυσή Αυγή στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, Μαΐου και Ιουνίου του 2012, να επιτεθεί στον ίδιο με σκοπό την τρομοκράτηση και τη βιολογική του εξόντωση. Αυτό κατήγγειλαν αμέσως τα στελέχη του Συνδικάτου στο τότε προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά και εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση. Έτσι, προσωρινά η επιχείρηση εντός εισαγωγικών αυτή προσωρινά ανεστάλλη και υλοποιήθηκε αργότερα το Σεπτέμβριο του 2013 με τη γνωστή εγκληματική επίθεση. Δεύτερον, η Χρυσή Αυγή προχώρησε στη δημιουργία αντισυνδέσμου στη ζώνη με την επωνυμία Άγιος Νικόλαος με σκοπό να διασπάσει την ενότητα των εργαζομένων, να υπονομεύσει τη δράση του Συνδικάτου με απότερο στόχο τη μείωση των ημερομισθείων και τη χαλάρωση των πολυδάπανων μέτρων ασφαλείας, εποφελία βεβαίως των εφοπλιστών και των εργολάβων. Προηγουμένως, είδατε τον πρόεδρο του Συνδικάτου του Σωματείου Άγιος Νικόλαος του Διασπαστικού που έλεγε να χαμηλώσουμε τα μεροκάματα, να μην κάνουμε απεργίες κλπ. Όλες αυτές οι προσπάθειές τους απέτυχαν παταγωδώς. Ο αντισύνδεσμος δεν κατάφερε να συσπυρώσει παρά ελάχιστα μέλη, αφού οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά ποιος αγωνίζεται για τα δικαιώματά τους και ουσιαστικά σήμερα έχει διαλυθεί. Σήμερα το Συνδικάτο συσπυρώνει στις τάξεις του περισσότερα από 10.000 εγγεγραμμένα μέλη, δηλαδή το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Οι εργαζόμενοι, γνωρίζοντας ότι το ναζιστικό μόρφωμα είναι το μακρύ χέρι του συστήματος που αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά, το απομόνωσαν και εξαφάνισαν το συνδικαλιστικό του υποκατάστατο από τη ζώνη, αλλά και από όπου αλλού αυτό εμφανίστηκε. Όπως είναι γνωστό, με την απόφαση του εφετείου η Χρυσή Αυγή αναγνωρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση και η πλειοψηφία των κατηγορουμένων στελεχών της οδηγήθηκε στις φυλακές. Και ενώ σχεδόν όλο το κατηγορητήριο, δηλαδή το παραπεμπτικό βούλευμα, υιοθετήθηκε από το δικαστήριο, ως προς την υπόθεση κατά των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, μετατράπηκε η κατηγορία από την καταφανέστατη απόπειρα ανθρωποκτονίας σε επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη, δηλαδή σε πλημέλημα, με κίνδυνο παραγραφής της ως προς το σημείο τούτο. Η τελευταία αυτή λεπτομέρεια, που βεβαίως δεν αναιρεί το συνολικό νικηφόρο αποτέλεσμα, αφορά τους κομμουνιστές συνδικαλιστές και αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας. Ως πολιτική αγωγή των κομμουνιστών συνδικαλιστών, ασκήσαμε αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών να εφεσιβάλλει την απόφαση ως προς το σημείο τούτο. Η μία άσκηση όμως εφέσεως είναι χαρακτηριστική της διάκρισης σε βάρος μας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η συμβολή της ομάδας των συνηγόρων πολιτικής αγωγής των κομμουνιστών συνδικαλιστών στην ιστορική αυτή δίκη κρίνεται ανεκτίμητη. Συνέβαλε αποφασιστικά στην αποκάλυψη και προώθηση εκείνου του αποδεικτικού υλικού που αποκάλυψε την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και συνετέλεσε κατά τρόπο κέριο στην καταδίκη της ναζιστικής οργάνωσης, όπως αυτό φαίνεται ανάγλυφα από τις αγορεύσεις που περιέχονται στην άριστα επιμελημένη αυτή έκδοση της σύγχρονης εποχής που πρέπει να γίνει κτήμα του καθενός. Σε κάθε περίπτωση όμως, η δίκη αυτή ήταν ένα μόνο στάδιο στην ανηρήνευτη πάλι κατά του φασισμού, που θα κριθεί σίγουρα νικηφόρα μόνο στους τύπους των κοινωνικών αγώνων. Σας ευχαριστώ.
Τελευταία παρέμβαση θα είναι από το σύντροφο και δικηγόρο της πολιτικής αγωγής του ΠΑΜΕ, Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος καλείται στο βήμα. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, πριν αρχίσει ο σύντροφος ο Θοδωρής, να σας πω, να σας υπενθυμίσω μάλλον, αν και μέσα από το βιβλίο θα το διαβάσετε, την ομάδα αυτή των δικηγόρων πολιτικής αγωγής του ΠΑΜΕ, που με συλλογικότητα και αυταπάρνηση εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, συμπληρώνουν οι σύντροφοι Μάνος Μαλαγάρης, που παρευρίσκεται, ο σύντροφος ο Χάρης ο Στρατής, που παρευρίσκεται, η συντρόφισσα η Ελένη Ζαφυρίλου και ο Μιλών. Ο Θοδωρής, ο σύντροφος του Θεοδωρόπουλου, έχει το λόγο. Φίλοι και σύντροφοι, έχουν σχεδόν υποθεί όλα. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω το ενδιαφέρον σε δύο-τρεις εικόνες και να τις συγκρίνουμε με άλλες. Εν πρώτης να πω κι εγώ ότι η απόφαση του εφετείου που έκανε συντρίμμια την εισαγγελική πρόταση στηρίχθηκε σε αυτό που πλέον έχει καθιερωθεί να λέγεται στο λαό στο συντριπτικό, ενοχοποιητικό, αποδεικτικό υλικό που συνέπεσε να ταυτίζεται με το περιδικαίο συνέστημα του λαού μας. Η απόφαση λοιπόν αυτή έχει μεγάλη σημασία γιατί πρώτα και κύρια αφαίρεσε την πολιτική αμφίεση του κόμματος της Χρυσής Αυγής και αποκάλυψε ολοκάθαρα τον εγκληματικό τους χαρακτήρα. Το δεύτερο και σημαντικό που δεν πρέπει να ξεχνιέται είναι ότι το δικαστήριο έκρινε ότι η ανθρωποκτονία του Παύλου, η απόπειρα κατά του Αιγύπτιου Ψαρά, η επίθεση εναντίον του ΠΑΜΕ, η επίθεση εναντίον των ανθρώπων του στεκιού Αντύπνια το 2008, για το οποίο έχει υπάρξει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση πάνω από 10 χρόνια για απόπειρα ανθρωποκτονίας, και όλες οι άλλες πράξεις τελέστηκαν με κίνητρο την ναζιστική ιδεολογία στα πλαίσια της οργάνωσης και δεν ήταν αποτέλεσμα της δράσης μεμονωμένων ατόμων που έδρασαν ως ιδιώτες, όπως προσπαθούσαν να πούν. Τα παραπάνω εγκλήματα δεν θα μπορούσαν να τελεστούν αν οι δράστες δεν ήταν μέλη της ναζιστικής οργάνωσης, της οποίας τους στόχους υλοποιούσαν. Για αυτούς τους λόγους το δικαστήριο καταδίκασε για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση 50 κατηγορουμένους που ανήκαν στην ιεραρχική κλίμακα της Χρυσής Αυγής, επάνδρωναν τη δομή της και υλοποιούσαν το έργο της. Ένα σημείο που είχαμε αναδείξει πριν την έκδοση της απόφασης και που θεωρούμε ότι είναι τεράστιας ιστορικής σημασίας είναι το γεγονός ότι υπήρξε μια ιστορική σύμπτωση καταδίκης του ναζισμού από εκείνους που πάντα ήσαν ενάντια του και υποχρεωτικής μαζικής αποκήρυξης από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής του ναζισμού, γιατί ήταν το κίνητρο το ιδεολογικό των εγκληματικών πράξεων. Η αποκάλυψη και η απόδειξή του οδηγούσε στην ενοχή. Δεν ξέρω αν στην ιστορία, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν υπάρχει σε ηγετικό επίπεδο τέτοια μαζική δήλωση μετανοίας, τέτοια αποκήρυξη της ιδεολογίας τους. Ανεπιτυχώς βέβαια, γιατί αποδείχθηκε ότι είναι ναζιστές και δεν είναι όπως είπε η κυρία Εισαγγελέας. Ακούτε τι είπε η κυρία Εισαγγελέας σε αυτό το σημείο. Λέει, οι κατηγορούμενοι λένε ότι είναι εθνικιστικό κόμμα και δεν θα ήταν δυνατόν να είναι ποτέ υπέρ του Χίτλερ, ο οποίος ματοκύλησε την ανθρωπότητα και επιτέθηκε στην πατρίδα μας. Και ότι αν ήσαν το 1940 θα πολεμούσαν στα βουνά, είπε η κυρία Εισαγγελέας. Αλλά μήπως το 1987 ο αρχηγός δεν έγραψε το άνθρο για 1000 χρόνια Χίτλερ?
Μήπως το 1990 δεν έχει γράψει για τον εθνικό σοσιαλισμό στην εναλλακτική λύση της κοινωνίας. Μήπως το 2011 ο Κασιδιάρης, ανήμερα των γενεθλίων των Χίτλερ, 20 Απριλίου του 2011, δεν μίλησε για τον ύψιστο καθοδηγητή, τον μεγάλο στρατηγό, τον οργανωτή ενός προτύπου κράτους που τέτοιο δεν συνάντησε ποτέ η ιστορία στην ανθρωπότητα. Και μάλιστα έλεγε ότι μπορούμε να φανταστούμε ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης αν ο πόλεμος δεν σταματούσε την αναγεννητική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Ο κλασικισμός, ο ρομαντισμός, οι αξίες της αρχαιότητας θα επικρατούσαν. Κατά την εισαγγελέα ήταν ιστορική προσέγγιση. Είναι ιστορική προσέγγιση να λέει ο παπάς, αυτός που λείπει, αυτός που εκπαίδευε το παιδάκι του στο Χάι Χίτλερ και στο δικαστήριο είπε ότι το έκανε γιατί ήταν το τριώδιο, να γράφει το 2005 και το 2007 σε άθρο στο περιοδικό Χρυσή Αυγή την ημέρα που είχε αυτοκτονήσει ο Χίτλερ. Αν λέει από τη Θεία Πρόνοια είχε δοθεί λίγη πίστοση χρόνου ώστε να ανακαλύψουν τα ατομικά όπλα, τότε ο Χίτλερ και ο εθνικός σοσιαλισμός δεν θα ήταν ο νικητής μόνο του ηθικού επίπεδου αλλά και του ιστορικού. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να μας πούν ότι εγκατέλειψαν τον ναζισμό. Αλλά στο αφήσω αυτό, θεωρώ ότι τότε υποχρεώθηκαν από τον αγώνα του λαού, από την τεράστια προσπάθεια των μαρτύρων, δημοσιογράφων ορισμένων και ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, για τη μεγάλη προσπάθεια των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής με πρωταγωνιστικό και ρόλο που ενέπνεε της οικογένειας Φίσα και της Μάγδας. Εάν δεν είχαν υπάρξει αυτά, δεν ξέρω γιατί θα μιλούσαμε ή με τι ανησυχία πρέπει να μιλάμε το επόμενο διάστημα. Αφήνω λοιπόν αυτά και θέλω να συγκρίνουμε, αγαπητοί φίλοι, κάποια ελάχιστα πράγματα. Φτάσαμε στην καταδίκη και ζητούσαν όλοι ελαφρυντικά, επικαλούμενοι τη ζωοφιλία, το ότι παντρεύτηκαν την ίδια γυναίκα δύο φορές ή ότι πήραν αλλοδαπή, ότι έχουν ψυχικά ασθενή συγγενή, πατέρα με προβλήματα κτλ. Αρνήθηκαν λοιπόν την ιδεολογία τους. Ως άνθρωποι χαμηλής αξίας, με ένα αξιοπρέπεια, προσπαθούσαν να ζητήσουν την επίοικια του δικαστηρίου. Έφτασε μάλιστα η διευθύνουσα ομάδα στο σημείο. Επειδή στον προηγούμενο ποινικό κώδικα υπήρχε μια διάταξη που έλεγε για να διακρίνει την εγκληματική οργάνωση που δεν έχει τελέσει αξιόπινες πράξεις. Από την εγκληματική οργάνωση που έχει τελέσει, έλεγε, τιμωρούνται με μειωμένη ποινή η εγκληματική οργάνωση που δεν έχει τελέσει αξιόπινες πράξεις. Έφτασαν στο σημείο παρερμηνεύοντας τη διάταξη να πούνε εμείς, οι διευθυντές, δεν εντελέσαμε καμία πράξη. Δεν σκοτώσαμε το Φίσα. Δεν επιτεθήκαμε στο Πάμε. Στον Αιγύπτιο ψερά. Άρα να μας τιμωρήσετε με μειωμένη ποινή. Ποιοι οι διευθυντές μιας εγκληματικής οργάνωσης στα πλαίσια της οποίας τα μέλη της εκτελούσαν ανθρώπους στα πλαίσια υλοποίησης των καταστατικών αρχών και στόχων τους. Και εδώ μήπως πρέπει να γίνει μια σύγκριση με αγωνιστές, κομμουνιστές, μετά το 1944, παραδείγματος χάρη, κατά τη διάρκεια του εφηλίου και μετά, μήπως πρέπει να θυμηθούμε τον Μπελογιάννη που έλεγε «Δεν ζητάει ελαφρυντικό». Απλώς είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί που ήθελα απλώς να το θέσω. Μια άλλη πλευρά, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, είναι ότι μέχρι τη δίκη αρκετός κόσμος γνώριζε από την ιστορία για τους δικηγόρους, κομμουνιστές, αγωνιστές και άλλους που υπεράσπισαν τα δίσεκτα χρόνια τους κατηγορουμένους. Είχε αποκτήσει ένα υψηλό νόημα ο υπερασπιστής των κατηγορουμένων αγωνιστών. Με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, καθιερώθηκε και εγκαταστάθηκε στη συνείδηση του κόσμου μια άλλη έννοια. Δικηγόροι της πολιτικής αγωγής. Αναδείχθηκε με αυτή την έννοια, αναδείχθηκαν πτυχές του δικηγορικού επαγγέλματος που άλλοι λένε ότι είναι και λειτουργήμα, που τέθηκε στην υπηρεσία των θυμάτων,
Είναι μεγάλη η τιμή για το λαό μας. Είναι παρακαταθήκη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη διάβρωση της έννοιας αυτής και ελπίζουμε ότι θα τιμήσουμε αυτή την τιμή. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ετέθηκε το ζήτημα μήπως η δικαστική απόφαση είναι το στήριγμα, μήπως πρέπει να επαναπαυθούμε για να τοποθετηθούμε ολοκάθαρα, όπως το είπαν και οι προηγούμενοι. Δεν υπάρχει καμιά δικαστική απόφαση που να μπορεί να δημιουργεί εφησυχασμό. Άλλωστε, και σήμερα, πριν λίγες μέρες, βγήκαν κάποιες αποφάσεις στην περιοχή εδώ για σοβαρές υποθέσεις, για τις οποίες παρετούνται ανακριτές και δεν θέλουν να αναλάβουν τη διερεύνηση. Αλλά μπορεί η δικαιοσύνη να εξουδετερώσει τις αιτίες που γεννούν και παράγουν τον ναζισμό, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τις καπιταλιστικές? Δεν μπορεί. Αλλά είναι και ένα άλλο που πρέπει να σημειώσουμε. Η δικαιοσύνη κινείται με βάση τον νόμο. Ποιος είναι εκείνος που φτιάχνει τους νόμους? Οι πλειοψηφίες που υπάρχουν στη Βουλή που εκφράνουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Το 2014, με αποκάλυψη του Βήματος και της Εφημερίδας των Συντακτών και πριν από 15 μέρες με άθρο του ο Καλογύριου, τέος Υπουργός Δικαιοσύνης, στην Καθημερινή, τι είπε? Αυτό που έγινε, επιχειρήθηκε το 2014. Ότι η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ήθελε να προτείνει την τροποποίηση του 187 ώστε να θεωρείται εγκληματική οργάνωση εκείνη που επιδιώκει οικονομικό όφελος. Και τελικά δεν πέρασε αυτή η σκέψη. Ξέρετε τι σημαίνει? Αν αυτό συμβεί, δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Αν γίνει ένας τέτοιος νόμος, που δεν το πιστεύω ότι θα συμβεί γιατί η αντίδραση θα είναι καθολική, αν γίνει, δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Άρα μπορείς να εμπιστευτείς. Και αν αυτό συμβεί ποτέ, που δεν το φαντάζομαι, μπορεί κανείς να ξεριζώσει από τη συνείδησή του την απόφαση που έχει βγάλει ότι η εγκληματική οργάνωση είναι ο ναζισμός και η Χρυσή Αυγή. Τέλος, αγαπητοί φίλοι, διαβάζω στις ιστοσελίδες τις φιλικές και της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος αρχηγός λέει ότι πάμε στη φυλακή για τις ιδέες μας. Και ότι τι εγκληματική οργάνωση είμαστε. Χωρίς οικονομικό δόλο και χωρίς θύματα. Αυτή είναι η έκφραση που λέει. Ακόμη και τούτη εδώ τη στιγμή μιλάει ότι δεν έχουν θύματα. Αυτό υποστήριξαν και οι δικηγόροι τους. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, ο Παύλος Φύσας τι είναι? Ο Αιγύπτιος Ψαράς τι είναι? Τα θύματα της επίθεσης στο ΠΑΜΕ τι είναι? Τα παιδιά της Αντίπνια τι είναι? Οι Πακιστανοί κάτω εκεί στην Ιερά Πέτρα τι είναι? Ο Λουκμάν τι είναι? Οι ιδέες τους λοιπόν είναι εκείνες οι οποίες οδήγησαν στη συγκρότηση, στην οργάνωση και στη λειτουργία του Πολιτικού Κόμματος Χρυσή Αυγή, που ονομάστηκε πλέον και με δικαστική απόφαση εγκληματική οργάνωση, που για να υλοποιήσει το πολιτικό της πρόγραμμα, που δεν είναι άλλο παρά οι επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, οι επιθέσεις εναντίον των μεταναστών, οι επιθέσεις εναντίον των προσφύγων, αυτή η δράση περνάει μέσα από την εγκληματική δραστηριότητα. Δεν είναι δυνατόν να θέσει τη φυλετική καθαρότητα, να μην έχει την εξουσία, να λες ότι κινδυνεύει η πατρίδα μου και η καθαρότητα του αίματος. Και αυτοί είναι οι πάνθρωποι, είναι σκουλίκια, είναι κατσαρίδες, εξουδετερώνοντας τις ηθικές αναστολές των μελών τους. Δεν είναι δυνατόν σε τέτοιες συνθήκες να μην οδηγήσει στην εγκληματική πράξη. Γι' αυτό λέμε ότι η ναζιστική οργάνωση, επειδή είναι τέτοια, είναι και εγκληματική. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ξεπέρασα το όριο του χρόνου. Η αίσθησή μου είναι ότι η επόμενη μάχη στο εφετείο θα είναι πολύ πιο δύσκολη από τη συγκεκριμένη. Ήδη
όπως βλέπετε, πολλούς να διεκδικούν μερίδιο από αυτή την ιστορική εξαντικειμένη απόφαση. Η αιτία γι' αυτό είναι ότι ήταν τόσο συντριπτικά τα αποδεικτικά στοιχεία, τόσο πολύ τα είχε ενστερνιστεί ο λαός, γιατί έγιναν περιεχόμενο του περιδικαίου συναισθηματός του, που οι διαχειριστές των κοινωνικών και άλλων καταστάσεων πρόβλεψαν την ιστορική εξέλιξη και δεν θέλησαν να αποκοπούν. Θέλησαν να είναι τμήμα καθυστερημένο αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Τουλάχιστον όμως ο κόσμος ξέρει ποιοι ήσαν την ώρα που έπρεπε, που ήσαν πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης. Γνωρίζει ο κόσμος ότι τουλάχιστον αυτό που υποχρεώθηκαν να υποστηρίξουν με τον ασαφή τρόπο ότι η ναζιστική οργάνωση είναι εγκληματική, ότι τουλάχιστον στο μέλλον τέτοιες οργανώσεις, τέτοιες δράσεις θα έρχονται και εκείνοι να υποστηρίξουν, όχι μετά από 5,5 χρόνια, αλλά από την αρχή, ότι είναι εγκληματικές οργανώσεις, δεν θα αφήνουν 32 δικογραφίες στα συρτάρια, δεν θα δημιουργούν το αίσθημα του ακαταδίωκτου στους ναζιστές. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σηκωθώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Πριν κλείσουμε την απόψινή μας εκδήλωση, θεωρούμε χρέος μας να κάνουμε μια ειδική αναφορά σε έναν άνθρωπο που όλα αυτά τα χρόνια μας συντρόφευσε με το χαμόγελό του και με τη δύναμή του στην προσπάθεια που είχε αυτό το αποτέλεσμα. Αναφερόμαστε στην αγαπημένη μας Μάγδα Φίσα, τη μητέρα του Παύλου Φίσα. Αγαπημένη μας Μάγδα, να μας επιτρέψεις εκ μέρους όλων μας, όλων εμάς που κάνουμε αυτή την εκδήλωση και όσων παρευρίσκονται, να σου προσφέρουμε λίγα λουλούδια σε μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη δύναμη που μας έδωσες όλα αυτά τα χρόνια. Να είσαι βέβαιη ότι ο Παύλος και όλα τα θύματα του φασισμού θα ζουν για πάντα βαθιά μέσα στις καρδιές μας και στους αγώνες μας. Να είσαι πάντα καλά και δυνατή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αγαπητοί μας καλεσμένοι, εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, εκ μέρους των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, εκ μέρους του τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής Δικαιοσύνης και για τις Λαϊκές Ελευθερίες, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, που μας εμπνεύσατε, που μας βοηθήσατε στην απόψινή μας εκδήλωση. Ο αγώνας συνεχίζεται, αμύωτος, δυνατός, παντού, στις γειτονιές, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, για τη συντριβή και την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά το φασισμό και τον ναζισμό. Η δύναμη είναι δική μας και πορευόμαστε με αυτή. Καληνύχτα σας.